Χωρίς σκορ έληξε η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική στον ομιλοτήτη του ΑΕ Ψυχανίων μεταξύ του Ίνκα και της Δόξας Μαγιανών που έγινε στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων με τους φιλοξενούμενους να έχουν σε πολύ μεγάλη μέρα τον προγούλη και αυτό γιατί όσες φορές χρειάστηκε όπως και σε αυτήν εδώ στο 25 ο τερματοφύλακας Δόξας ήταν σε ετοιμότητα, κατάφερε σε αρκετές περιπτώσεις να σώσει την ομάδα του. Εδώ ένα σούτ στο 27 από την πλευρά του Ίνκα πέρασε out, ενώ στο 43 ένα δυνατό φάουλ από τον Σταθινάκη. Ο Προγούλης κατάφερε να μπλοκάρει με τα πόδια ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πολύ καλό ρυθμό, αντίθετα με το δεύτερο που ξεκίνησε με μια καλή στιγμή με το σούτ του Μαρκουλάκη για την Δόξα να περνά έξω. Στο 60 ένα τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ίνκα, είχε δοκάρει από το σούτ του Αργύρη. Εδώ βλέπετε τη λόμπα, ο Πετράκης ακολούθησε τη φάση όμως δεν υπολόγισε πως η μπάλα θα βρει στο δοκάρι και έτσι πέρασε ανεκμετάλλευτη. Στο 63 η Δόξα διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι, το replay πάντως δεν είναι ξεκάθαρο. Στο 69 ένα φάουλ από τον Αργύρη, ξανά ο Προγούλης έδιωξε εντυπωσιακά που ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα των Παχιανών. Στο 74 ένα σούτ από τον Μεζαρτζόπουλο, η μπάλα πέρασε έξω από το δοκάρι του Βροντάκη. Ενώ στο 77 το Ίνκα είχε μια καλή στιγμή με το σούτ του Γωνιετάκη να περνά έξω. Στο 81 μια ακόμη καλή στιγμή για το Ίνκα με το σούτ του Αργύρη να διώχνει ξανά ο Προγούλης που ήταν σε ετοιμότητα. Κάτι που έκανε και στο 88 goalkeeper της Δόξας, ήταν μακράν ο καλύτερος. Εδώ υπήρξε μια μικρή διακοπή στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων καθώς υπήρχαν ύβρις προς τον διαιτητή. Και η τελευταία φάση στο παιχνίδι, ένα σούτ για την Δόξα. Ο Βροντάκης μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Τελικό αποτέλεσμα στο Αγίους Αποστόλους, Ίνκα Δόξα Παχιανών 0-0. Ήταν ένα παιχνίδι που κυριάρχησε σε πολύ μεγάλο βαθμό η δύναμη. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα διορθώσαμε στο δεύτερο. Και νομίζω ότι η δικαίωμα μας ανοίγει γιατί είχαμε 8 ευκαιρίες, οι 4 ήταν κλασικές με δοκάρι, με 3 τετατέτ. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας και θέλουμε στο τέλος της χρονιάς αυτής να έχουμε ουσιαστικά χτίσει μια ομάδα που θα είναι βασισμένη και σε μικρούς και σε ένα πολύ καλό κορμό για να έχουμε μια καλή πορεία τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύτιμος για μας ακόμα και αυτός ο πόντος που πήραμε για να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα μετά τα δύο πολύ κακά πρώτα αποτελέσματα που είχαμε. Είμαστε μια ομάδα μικρή σε ηλικία που η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μας, συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Και εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στον όμιλο τίτλου.